όλο αυτό που περιγράφει η Μαρία Ζαχαράκη, η οικονομική κατάρρευση, πόσο θα επηρεάσει την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, πόσο θα επηρεάσει τον μεγαλοειδιατισμό και τον αναθεωρητισμό του Ερντογάν, θα τον βάλει σε μια τροχιά οπισθοχώρησης ή βλέπετε κάτι άλλο? Θα επηρεάσει μέχρι έναν βαθμό, αλλά δεν νομίζω όσο πολύ πιστεύουμε εμείς, γιατί το πολιτικό σύστημα είναι λίγο διαφορετικό και νομίζω τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζει ο Τούρκος ψηφοφόρος είναι διαφορετικά. Υπάρχει πρόβλημα. Αλλά και τα ρεπορτάζ που αναφέρεται η κυρία Ζαχαράκη μου θυμίζουν ρεπορτάζ που είχαμε και στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσεως. Mm-hmm. Υπάρχουν ομάδες κοινωνικές που όντως υποφέρουν περισσότερο από άλλες. Αυτό που έχει ξεκινήσει και γίνεται είναι όντως ότι τα επιτελεία των κομμάτων έχουν αρχίσει να ετοιμάζονται για τις εκλογές όποτε γίνουν. Βλέπουμε ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης προσπαθεί να διαμορφώσει ένα νέο αφήγημα, από τη μία προσπαθεί ένα αφήγημα συμφιλίωσης με διάφορες κοινωνικές ομάδες στην Τουρκία και ένα μέα κούλπα για τα κακά που είχε του παρελθόντος του κεμαλικού καθεστώτος. Mm-hmm. Από την άλλη υπάρχει το συντηρητικό εθνικιστικό υπόβαθρο που ενώνει όλους τους Τούρκους. Και νομίζω ότι αυτό είναι που θα ενώσει, αυτό είναι που θα επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Δηλαδή, αυτό που επιθυμεί ο Τούρκος ψηφοφόρος και αυτό που του πουλάει κατά κάποιο τρόπο ο Ερντογάν και οι άλλοι πολιτικές δυνάμεις είναι να μην θίξει κανείς την αξιοπρέπειά τους. Ναι. Που σημαίνει ότι η Τουρκία όταν πεινάς δεν θέλει να αισθανθεί η αξιοπρέπειά σου, κύριε καθηγητά. Και όταν μας λέει η Μαρία ότι η Προεδρία, τα έξοδα, τα μυστικά κονδύλια αυξήθηκαν μέσα σε αυτή την κατάσταση κατά 23 εκατομμύρια. Εντάξει. Επειδή αυξήθηκαν τα έξοδα της Προεδρίας, δεν σημαίνει ότι όλοι. Είναι το τι εκλαμβάνει ο τουρκικός πληθυσμός, το ξέρει αυτό. Το τι λαμβάνει. Ναι, αλλά ο τουρκικός λαός δεν σημαίνει ότι. Δεν σημαίνει, ναι. Επειδή είπαμε ο τύπος λειτουργεί διαφορετικά, δεν σημαίνει ότι ο τουρκικός λαός είναι ενήμερος γενικότερα ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Mm. Αλλά αν η αύξηση των εξόδων της τουρκικής Προεδρίας συνδέεται με την προσπάθεια της Προεδρίας να αυξήσει το κύρος της Τουρκίας, να υπερασπίσει τα συμφέροντα της Τουρκίας, τη δουλειά του τι κάνει ο Ερντογάν. Μπορεί και να περάσει. Μάλιστα. Μάζει με την αύξηση του μισθού του. Άρα εξαγωγή προβλήματος δεν βλέπετε, γιατί συγκρίνατε την Ελλάδα με την Τουρκία. Συνήθως η Τουρκία όμως είναι αυτή που εξάγει τα εσωτερικά της προβλήματα. Η Ελλάδα ποτέ δεν το έκανε αυτό. Συμφωνώ, μα εγώ δεν έκανα σύγκριση. Έκανα σύγκριση, λέω, για τα ρεπορτάζ για την οικονομία. Mm-hmm. Από εκεί πέρα εξάγει προβλήματα, βεβαίως. Από την άλλη, ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, γιατί κάτι πάει να γίνει εκεί πέρα μαζεύεται ρωσικό στρατό στα σύνορα της Ουκρανίας και εκεί πέρα η Τουρκία έχει ρόλο με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που πουλάει στην Ουκρανία. Και υπάρχει και μια ανάφρυξη μεταξύ Αζερβαϊζάν και Αρμενίας αυτή τη στιγμή, όπου πάλι η Τουρκία έχει ρόλο, γιατί στηρίζοντας το Αζερβαϊζάν κατά τη Ρωσία και την Αρμενία, που σημαίνει ότι η Τουρκία έχει συμμάχους. Οι θέσεις της Τουρκίας, στήριξης της Ουκρανίας και του Αζερβαϊζάν, βρίσκουν πολλές δυτικές χώρες σύμφωνες, γιατί φοβούνται το κίνδυνο της Ρωσίας και όπως η Ρωσία βρίσκεται, είναι πίσω από την Λευκορωσία στη κρίση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και γι' αυτό πάλι πρέπει να δούμε λίγο πιο σύνθετα τα ζητήματα και δεν νομίζω ότι η Τουρκία σε παρούσα φάση. Θέλω να πω, είδαμε και με την κρίση με τη Λευκορωσία πως κατόπιν πίεσης οι τουρκικές αερογραμμές αποφάσισαν να μην στέλνουν πρόσφυγες και μετανάστες προς τη Λευκορωσία. Αφού και έκαναν έτσι όλα αυτά που έκαναν. Και μάλιστα. Ναι, αλλά κάνανε πίσω. Αλλά κάνανε πίσω. Μάλιστα, κάνανε τώρα πίσω, κύριε καθηγητά. Αυτό είναι το βασικό. Αφού είχαν κάνει μπρος. Ναι. Όπως θα μας πει και ο Παντελής Βαλασόπουλος, υπάρχει οργή στην Πολωνία για την επαφή της Μέρκελ με τον Λουκασέγκο. Και όχι μόνο στην Πολωνία, Παντελή. Ναι, τα τηλεφωνήματα του Μέρκελ με τον Λουκασέγκο, η οποία είναι υπηρεσιακή καγκελάριος, να θυμίσουμε, έχουν προκαλέσει οργή όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της Γερμανίας. Mm. Υπάρχουν μεγάλες επικρίσεις, κυρίως από τους πράσινους και τους φιλελεύθερους, που λένε ότι είναι απαράδεκτο να συνομιλεί με έναν δικτάτορα η Μέρκελ και μάλιστα με έναν πρόεδρο που δεν τον αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο λένε
και Πολωνία, Λετωνία, Λιθουανία λένε ότι δεν είχαν ενημερωθεί για αυτά τα τηλεφωνήματα τα Υπουργεία Εξωτερικών. Ήξεραν μόνο ότι υπάρχει μία γαλλογερμανική πρωτοβουλία. Δεν ήξεραν ότι η Μέρκελ στο πρώτο τηλέφωνο θα πάρει τον Λουκασένκο. Λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και αυτές προσπάθησαν να σταματήσουν την Μέρκελ. Η Μέρκελ όμως ξαναπήρε και εχθές τηλέφωνο τον Λουκασένκο. Του ζήτησε να επιτραπεί ανθρωπιστική βοήθεια. Ναι. Του ζήτησε να προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει πίσω μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη αυτούς τους ανθρώπους στην πατρίδα τους. Επίσης του είπε ότι θα έχει σκληρές. Θα υπάρξουν σκληρές κυρώσεις εάν συνεχίσει αυτό τον υβριδικό πόλεμο με την Ευρώπη. Να σας πω ότι υπάρχει τώρα το πρωί και μια συνέντευξη του Πολωνού Πρωθυπουργού στην Bild, ο οποίος μεταξύ άλλων λέει διάφορα ακραία βέβαια ο άνθρωπος, ότι θα έχουμε, αν δεν τους αποκρούσουμε τώρα στην Πολωνία, θα έχουμε 50 εκατομμύρια μετανάστες. Mm-hmm. Λέει όμως ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα στην Ευρώπη για να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας και στη Μεσόγειο, και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ανατολική Ευρώπη. Το βλέπει και αυτός ότι υπερασπιζόμαστε, λέει, τα ευρωπαϊκά σύνορα και εμείς, όπως πρέπει να τα υπερασπιστούμε και στη Μεσόγειο. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βλέπουν αυτό που είπε και ο κύριος καθηγητής πιο πριν, ότι υπάρχει μια κίνηση μεγάλη και στην Ουκρανία. Ναι. Υπολογίζουν στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι ίσως είναι μια κίνηση αντιπερισπασμού το ότι γίνεται στην Λευκορωσία, ώστε να υπάρξουν ρωσικές κινήσεις και στην Ουκρανία. Το βλέπουν αυτό ένα σύνολο και με το ενεργειακό, το οποίο όπως μεταδώσαμε χθες και στο Δελτίο, η Πολωνία ήταν αυτή που προσέφυγε στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας να ματαιωθεί η έναρξη του Nord Stream 2. Γιατί όντως, ναι, και αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς και γερμανικούς νόμους. Είναι μία η εταιρεία. Κανονικά η εταιρεία αυτή θα έπρεπε να έχει σπάσει σε τρία κομμάτια σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο και να έχει και έδρα στην Ευρώπη, όχι στην Ελβετία. Όλα αυτά θα τραβήξουν χρόνο, είναι γραφειοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι τα επίπεδα της τιμής του φυσικού αερίου θα είναι υψηλά και για τους επόμενους μήνες. Και για το χειμώνα, για ό,τι και αν σημαίνει αυτό, οι Γερμανοί λένε εδώ ότι έχουν ζητήσει από τον Πούτιν να ανοίξει τη στρόφιγγα για το φυσικό αέριο. Εκείνος είπε ναι στην καγκελάριο. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Και να πούμε ότι το φυσικό αέριο και στην Ελλάδα έρχεται από μια τεράστια δεξαμενή που βρίσκεται στη Γερμανία και μια άλλη στην Τσεχία. Αυτές οι δύο δεξαμενές είναι σε ιστορικά χαμηλά. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς πόσο είναι, γιατί η Gazprom δεν δίνει στοιχεία για το επίπεδο του φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο σημαίνει ακρίβεια πληθωρισμός σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Ναι, και χθες μετά την προσφυγή και όλα όσα έγιναν, λέγαμε εδώ στην εκπομπή ότι αυξήθηκε κατά 12% η τιμή του. Να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Όλα εμπλέκονται αυτά μεταξύ τους, έτσι. Είναι ναι, ένα περίεργο γεωπολιτικό σκηνικό. Και ξέρεις που καταλήγουν όλα αυτά, Παντελή μου. Στον καταναλωτή, Ευρωπαίο καταναλωτή. Εκεί καταλήγει αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι. Ενδιαφέρον είναι. Και ο λογαριασμός θα είναι βαρύς. Ναι, τα πληρώνει όλα ο πολίτης. Κοιτάξτε, να πούμε κάτι. Και η Ρωσία εκβιάζει. Και η Ρωσία όμως εκβιάζεται. Η Ρωσία νομίζει ότι είναι παντοδύναμη τώρα με το φυσικό αέριο και με τον Nord Stream 2, όμως δεν υπολογίζει ότι χρειάζεται και τα λεφτά των Ευρωπαίων. Τα λεφτά των Ευρωπαίων είναι πάρα πολλά. Από την άλλη και οι Ευρωπαίοι χρειάζονται τη Ρωσία αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε πληθωρισμό και όλα αυτά πάνε στον πολίτη.